Η σεζόν τελειώνει ιδανικά για τον ΠΑΟΚ και για τη διοίκησή του και για τις επιλογές και για τον προπονητή βέβαια και τους παίκτες. Τα δικά σας σχόλια θα ήθελα. Ναι, ήταν μια επεισοδιακή, ένας επεισοδιακός δεύτερος γύρος. Άλλωστε εγώ είμαι στην ομάδα από τα τέλη του Δεκέμβρη. Γίνανε κάποιες αλλαγές διορθωτικές. Άργησαν να αποδώσουν. Στο μεσοδιάστημα αυτό χάσαμε 2 τίτλους, τους κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αλλά τον τελευταίο λόγο και τον καλύτερο τον είχαμε για το τέλος. Πιστεύω ότι το κύπελο αυτό, το πρωτάθλημα, καλύπτει τους 2 χαμένους, τους υπερκαλύπτει. Μας αφήνει ικανοποιημένους και πάμε για την επόμενη χρονιά. Σας άκουσα στην τηλεόραση να λέτε ότι έγινε κάποιο λάθος με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Προς τιμή σας το αναγνωρίσατε. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, μπορούμε να πούμε κάτι στον κόσμο? Με τον Γιάννη θα συζητήσουμε. Ήδη έχουμε κλείσει ένα ραντεβού, αλλά μετά το Πάσχα θα συζητήσουμε και πιστεύω ότι θα τα βρούμε. Πού αφιερώνεται αυτό το τίτλο? Ο συνήθως στον κόσμο, που άλλο να τα αφήσεις, να τα αφιερώσεις. Στον κόσμο, στους ανθρώπους που μας στήριξαν, που μας βοήθησαν, γιατί αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι, είναι συλλογική προσπάθεια. Δουλέψαν αρκετοί άνθρωποι. Δοκιμαστήκαμε βέβαια σε αυτό το στην περίοδο εκείνη των 2 κυπέλων. Δοκιμάστηκαν και οι αντοχές μας. Θα μπορούσαν να πω και λίγο οι σχέσεις μας. Αλλά με τη συζήτηση και με κατανόηση τα ξεπεράσαμε όλα και φτάσαμε εδώ στο αίσιο τέλος. Είστε ένας άνθρωπος που μπήκε σχετικά πρόσφατα στο Βόλεϊ. Ποιο είναι το όνειρό σας? Ποιο είναι αυτό ιδανικό για σας που θέλετε να δείτε και για το σύλλογο και για το άθλημα? Για το σύλλογο, για τον ΠΑΟΚ, να είναι πάντα μέσα στα παιχνίδια, να διεκδικεί τους τίτλους. Βέβαια αυτό που θα ήθελα είναι να έβλεπα στα γήπεδα περισσότερο κόσμο. Χαιρόμουν όταν παίζαμε είτε στην Αλεξανδρούπολη είτε στην Κηφισιά, που ερχόταν κόσμος για να δει αυτούς τους παίκτες που είχαμε στην ομάδα, 2 παίκτες της Εθνικής Αμερικής και 2 της Εθνικής Κούβας. Είναι όλοι, ήτανε κράχτες για τον κόσμο και πιστεύω πρέπει να οι πρόεδροι των άλλων ομάδων να ρισκάρουν λίγο και να πάμε λίγο στα ονόματα για να μπορέσουμε έτσι να ανεβάσουμε το προϊόν. Εσείς θα μπορέσετε να τους κρατήσετε? Είναι δύσκολο, διότι όπως είπαμε συμμετέχουν σε Ολυμπιάδες, ενδεχομένως και εύχομαι να κάνουν καλές εμφανίσεις, να έχουν προτάσεις από ομάδες. Εάν είναι μέσα στα πλάνα του προπονητή μας και αν το budget είναι μέσα, συμπίπτει με το δικό μας, μπορεί να ξαναβρεθούμε. Σας φέρει και πού αφιερώνετε προσωπικά το τίτλο? Υπάρχει κάπου? Κάπου ναι, αλλά δεν θα το πω. Θα το κρατήσω για μένα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.